Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα και θα εξειδικεύσουμε δηλαδή τις περιβαλλοντικές, τις επιπτώσεις μάλλον του περιβάλλοντος ή σε κάθε περίπτωση όταν το περιβάλλον επιβαρύνεται, πώς αυτό σχετίζεται με τη δημόσια υγεία. Θα σας αναφέρω, θα σας θυμίσω μάλλον το ζήτημα της βιομηχανικής ρύπανσης και των επιπτώσεων στην υγεία που το έχουμε δει στην περίπτωση του Ασοπού και όχι μόνο. Το ζήτημα λοιπόν είναι να αξιολογηθούν σε πρώτη φάση και να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι αυτοί, κάτι που ήδη ξεκίνησε να γίνεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος από η επιστημονική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Έχετε κάνει μια σχετική μελέτη, κύριε Σαριγιάννη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάσατε αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πράγματι. Είμαστε μέλος σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πανευρωπαϊκό. Λέγεται ISCNET, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένα δίκτυο επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με στόχο ακριβώς την αποτύπωση της κατάστασης ό,τι αφορά τη βιομηχανική ρύπανση στην Ευρώπη και βεβαίως αντίστοιχα τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της στη δημόσια υγεία. Να δώσουμε κάποια στοιχεία για αρχή. Να πούμε δηλαδή για πόσες επικίνδυνες βιομηχανικές ζώνες μιλάμε, γιατί από ό,τι έχουμε δει στα στοιχεία που τουλάχιστον έχετε δημοσιοποιήσει, είναι κάπου 250.000 επικίνδυνες βιομηχανικές ζώνες. Πράγματι, η καταγραφή που έχει γίνει μέχρι τώρα φτάνει σε έναν αριθμό γύρω στις 250.000. Φυσικά αυτό περιλαμβάνει ζώνες από πολύ μεγάλες, όπως μεγάλα πετροχημικά συγκροτήματα, έως παραδείγματος χάρη ένα βενζινάδικο μέσα σε μια πόλη. Έτσι, είναι μια επιμολυσμένη περιοχή. Αν συνιστά κίνδυνο αυτό, αυτές... είναι σημαντικό. Αν συνιστά κίνδυνο και το βενζινάδικο, είναι σημαντικό να καταγραφεί. Δυνητικά ακριβώς. Δυνητικά μπορεί να συνιστά κίνδυνο και έτσι τίθεται θέμα διαχείρισης. Κάτι το οποίο μάλιστα έχει σχέση και με πολιτικές διαχείρισης και του, ακόμα αν θέλετε, και της χωροταξίας. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε και στην Ελλάδα ακόμα μια αλλαγή όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην χωροθέτηση των παραδείγματος χάρη των πρατηρίων βενζίνης. Έτσι, για να το λέμε. Από αυτές τις 250.000 περιοχές υπάρχουν κάποιες που είναι περισσότερο επικίνδυνες. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχουμε και την. Μια καθυστέρηση στον ήχο. Βεβαίως. Υπάρχουν πραγματικά γύρω στις 85 περιοχές, οι οποίες έχουμε καταγράψει ότι έχουν συνιστούν ένα σχετικά σημαντικότερο κίνδυνο σε όλες ουσιαστικά τις χώρες της Ευρώπης. Και όταν λέω εδώ Ευρώπη, εννοώ 33 χώρες, όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει χώρες όπως ακόμα και η Τουρκία, βεβαίως, αλλά το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή και χώρες της Ασίας. Άρα αναφερόμαστε σε αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί Ευρώπη. Να πούμε εδώ ότι από αυτές τις 85 περιοχές, γύρω στις μισές, το 48% αφορά χημικά και πετροχημικά εργοστάσια. Σε ένα άλλο ποσοστό επίσης με μεταλλευτικές δραστηριότητες, εξωτερικές δραστηριότητες και μια άλλη σειρά από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τις δείχνουμε την ώρα που μιλάτε σε κάρτες. Τις έχουμε και σε κάρτες και φαίνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σαριγιάννη, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία, πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την έκθεση των ανθρώπων ή από την εγκύτητα των κοινοτήτων σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις, για να μπορέσουμε έτσι να το κλείσουμε το θέμα. Πραγματικά μπορεί να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι, έχουν καταγραφεί βεβαίως καρκινογενέσεις, γνωστές ιστορίες από τον νότο της Ιταλίας, από περιοχές στη Φιλανδία, από περιοχές στην Ανατολική Ευρώπη, βεβαίως στην Τσεχία, Νότια Τσεχία, Σλοβακία, πολύ ιδιαίτερα επιβαρημένες περιοχές. Βεβαίως υπάρχουν αντίστοιχες περιοχές και στην Ελλάδα, είναι γνωστές αυτές, τις αναφέρατε προηγουμένως, το Θριάσιο Πεδίο, ο Ασοπός. Το γνωστό θέμα με τις σκουριές στη Χαλκιδική που βεβαίως συζητιέται ακόμα. Είναι και αυτό που εξετάζεται. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που έχει διχάσει πάρα πολύ. Εξετάστηκε και συζητήθηκε. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση στα πλαίσια του συνεδρίου που διοργανώσαμε την Τρίτη. Με εκπροσώπους της εταιρείας, εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους και τοπικούς φορείς. Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά επιστημονική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων φυσικά, διαφορετικές απόψεις.
με καταγραφή από άλλους συναδέλφους, όπως είπα προηγουμένως, από περιπτώσεις στη Φιλανδία, για παράδειγμα, με αντίστοιχα παραδείγματα. Κάτι το οποίο νομίζω οδήγησε, τουλάχιστον εγώ είμαι ικανοποιημένος, γιατί οδήγησε σε μια καλύτερη κατανόηση του, αν θέλετε, της επιστημονικής βάσης του γιατί μιλάμε. Προφανέστατα δεν είναι μόνο επιστημονικό θέμα αυτό, έτσι. Συμπερασματικά, μία φράση μόνο, κύριε Σαριγιάννη. Στο τέλος όλης αυτής της επιστημονικής προσπάθειας, ο στόχος ποιος είναι, να υποδείξετε, θα λέγαμε, κάποιες λύσεις? Ο στόχος είναι να υποδείξουμε, να καταγράψουμε την κατάσταση και να υποδείξουμε λύσεις. Και θα με επιτρέψετε τώρα να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση εγώ, να πω ότι η λύση για μένα είναι αυτό που λέμε βιομηχανική συμβίωση, δηλαδή η δυνατότητα του να κάνει κανείς να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας, κάνοντας ουσιαστικά μια σύνθεση δραστηριοτήτων, είτε αυτές είναι βιομηχανικές, είτε είναι αγροτικές, είτε είναι υπηρεσιών, έτσι ώστε το από προϊόν, το υποπροϊόν και το απόβλητο, αν θέλετε, το τοξικό απόβλητο της μιας βιομηχανίας να μπορεί να θεωρείται να χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη. Ακριβώς. Κυκλική οικονομία. Το συνολικό αποτύπωμα της περιοχής δεν είναι μηδενικό. Κυκλική οικονομία στην πράξη και στη βιομηχανία. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα. Μάλιστα. Στη Σουηδία, στη Δανία, στην Νότια Κορέα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό σε μια προοπτική ανάπτυξη και στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Σαριγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε.